Ωστόσο, προτείνω να ξεκινήσουμε με αυτό το περίφημο έθιμο της Μαλλιαρής. Θα πάμε στο παραλιακό μέτωπο Ηρακλείου και θα συναντήσουμε τα μέλη ενός υπερδραστήριου πολιτιστικού συλλόγου του αστικού Ηρακλείου στα Καμίνια. Σωστά, Εύη? Και συγκεκριμένα την πρόεδρο, την κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη, ναι, με αφορμή ένα έθιμο 40 μέρες μετά το Πάσχα, που γιορτάζουμε την ανάληψη του Χριστού. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα την εκπομπή. Ποδαρικό θα μας κάνει η κυρία Χρονάκη. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστούμε γενικά που πάντα αναδεικνύετε τις δραστηριότητές μας. Πολλές οι αφορμές. Τις ποικίλες, θα έλεγα. Υπερδραστήριοι είστε. Λοιπόν, για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν, έθιμο Μαλλιαρής δηλαδή, για πείτε μας τι κάνετε. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της ανάληψης που πραγματικά σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου και το άνοιγμα ενός νέου κύκλου. Σήμερα τελειώνει το Χριστός Ανέστη. Σήμερα αναλήφθηκε στους ουρανούς από το όρος των ελαιών ο Χριστός και κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια άμεση επικοινωνία μεταξύ γης και ουρανού. Έτσι τα νερά σήμερα θεωρούνται ότι είναι καθαγιασμένα, λειτουργούν δηλαδή ως ανανεωτικά και καθαρτικά. Έτσι, όποιος θέλει να κολυμπήσει, ανοίγει ο νέος κύκλος της περίοδου του καλοκαιριού. Σήμερα θα μπορεί ο κολυμβητής, όποιος θέλει, να κάνει το πρώτο του μπάνιο εδώ στη θάλασσα. Και πώς θα το κάνει? Κάνει το σταυρό του πρώτα και μετά λέει «Αναλήφθηκε ο Χριστός, αναλήβομαι κι εγώ». Βούτα μέσα στο νερό. Το βούτα μέσα στο νερό το λέει για να ενθαρρύνει τον εαυτό του, γιατί τα νερά είναι κρύα αυτή την περίοδο. Στη συνέχεια, 40 φορές με τις παλάμες του σπρώχνει τα νερά προς τα πίσω, προς τη θάλασσα και μετά κολυμπά. Την ίδια στιγμή, κυρίες ηλικιωμένες με μπουκαλάκια στο χέρι παίρνουν νερό από 40 κύματα και στη συνέχεια το πηγαίνουν στο σπίτι τους και λένε όπως αναλήφθηκε ο Χριστός στους ουρανούς, έτσι να αναλυφθεί το κακό, η δυστυχία, η αρρώστια, η κακογλωσιά, το κακό μάτι του σπιτιού μας. Και στη συνέχεια αυτό το μπουκαλάκι το βάζουν στα εικονίσματα και όλο το χρόνο το χρησιμοποιούν ως αγίασμα για επάλυψη σε δερματικές παθήσεις. Τα διάφορα θεωρούν ότι έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Αυτή λοιπόν τη μέρα της ανάληψης, παράλληλα, εκτός από τον πρώτο μπάνιο, έχουμε και το έθιμο της μαλλιαρής πέτρας. Τι εννοούμε? Η πέτρα είναι αυτή που είναι στεριωμένη στην παραλία, κοντά, μέσα στην άμμο και έχει τα βρία επάνω και είναι σύμβολο της σταθερότητας, της δύναμης, της γονιμότητας. Την παίρνουν λοιπόν και προσέχουν να είναι πέτρα με πολλά βρία. Την πηγαίνουν σπίτι τους και μόλις μπουν μέσα φωνάζουν όξο, ψήλι και κοργί. Για εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά πρόβλημα. Όξο λοιπόν, ψήλι και κοργί πάνω στα όρη ποντική, μέσα στο σπίτι η μαλλιαρή. Και τη βάζουν, ιδιαίτερα αν είναι ζευγάρια νιώπαντρα, κάτω από το κρεβάτι τους για να βρυγιώσει, λέει, να σταθεροποιηθεί ο γάμος τους. Στη συνέχεια πρέπει να πω ότι την αφήνουν ολόκληρο χρόνο και σήμερα τη φέρνουν πίσω και τη ρίχνουν στη θάλασσα, γιατί έχει συγκεντρώσει όλα εκείνα τα κακά του σπιτιού, οπότε τα ρίχνουν στη θάλασσα και φέρνουν τη καινούργια πέτρα με τα βρία. Αυτό είναι το έθιμο. Γενικά η νέα γενιά, εσείς το βιώσατε και αναβιώνετε ακριβώς, και σήμερα. Η νέα γενιά το γνωρίζει ή έρχεται εκεί αδιάβαστη κάπως? Κύριε Παναγιωτόπουλε, μα γι' αυτό ακριβώς, επειδή πιστεύουμε πάρα πολύ ως πολιτιστικός σύλλογος ότι τα ήθη και τα έθιμά μας είναι αυτά που προσδίδουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ταυτότητά μας. Ακριβώς γι' αυτό αναβιώνουμε διάφορα έθιμα μεταξύ αυτών και αυτό εδώ, για να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούν
οι πιο παλιοί. Και επιπλέον, είναι ξέρουμε πόσο η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Είναι έθιμα που έφεραν, εδώ, κυρία Χρονάκη, είναι έθιμα τα οποία φέρεται να έφεραν στην Κρήτη μικρασιάτες. Πολύ σωστά, με τη δική τους κουλτούρα, το 22, εκτός των άλλων, έφεραν διάφορα έθιμα και αυτό το έθιμο. Και βιώνεται διαφορετικά σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, σε άλλα για σημεία. Για να μην το παίξω έξυπνο, Συμβούλα Ενιονάκη με ενημέρωσε από το ακουστικό για αυτή την προέλευση του έθιμου και εγώ τώρα το έμαθα. Σε κάποια άλλα μέρη τη βάζουν την πέτρα αυτή μέσα στον παούλο για να γεμίσει καλά χρήματα και λοιπά, πλούτη το σπιτικό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Πράγματι, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας μας το έφεραν. Μάλιστα. Εμείς κοιτάζουμε να το αναβιώσουμε. Πολύ καλά κάνετε. Θα βουτήξει κανείς τώρα? Υπάρχει κανείς ο οποίος θα είναι τολμηρός να βουτήξει και στη θάλασσα ή θα το αναβάλουμε για τον Ιούνιο? Λοιπόν, δεν υπάρχει προς το παρόν, όμως έχουν ανασκουμπώσει τα πανταλόνια τους και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά έχουν ήδη βουτήξει και προσπαθούν να βρουν τη μαλλιαρή. Επειδή θα τα ξαναπούμε και πάλι, θα εδώ ξανασυνδεθούμε σε μία ώρα περίπου, να σας αφήσουμε να προχωρήσετε το έθιμο και σίγουρα έχουμε να πούμε περισσότερα εκεί κατά τις 7. Επτά και 10. Λοιπόν, άνω τελεία βάζουμε, θα επανέλθουμε, να είστε καλά. Και όποιος θέλει, βέβαια, όσοι πιστοί προσέλθετε, να προσέλθουν εκεί στο σημείο, να ενισχύσουν ένα πολιτιστικό σύλλογο υπερδραστήριο και βέβαια τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, να μάθει λεπτομέρειες για αυτό το έθιμο που, από ό,τι μάθαμε σήμερα, έχει καταγωγή εντός και εκτός εισαγωγικών από τη Μικρά Ασία. Λοιπόν,